Στας ποδοσφαιριστών που κατάφερναν να είναι διάσημη στάρ τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Η εμπορική του αξία ανέβαινε διαρκώς όσο μάζευε τρόπαια, διακρίσεις, ρεκόρ και περιβραχιόνια. Οι εταιρείες που επένδυσαν διαφημιστικά επάνω του θησάβρισαν. Όμως ο Μπέκαμ δεν έγινε τυχαία ο πιο αναγνωρίσιμος ποδοσφαιριστής παγκοσμίως λόγω της ομορφιάς του. Είχε πάντα την νοοτροπία του νικητή, αλλά και ένα φαρμακερό πόδι που κάρφωνε τα φάουλ στο γάμα του τέρματος και έβγαζε τις πιο γλυκές έντρες. Άλλωστε, ο μεγάλος Πελέ έχει δηλώσει πως ο Μπέξ έχει το καλύτερο πόδι που έχει δει ποτέ ο ποδοσφαιρικός κόσμος. «Ήθελα να αποχωρήσω στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο Άγγλος Μέσος, ο οποίος συνδέθηκε άρρηκτα με την εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου. Και έτσι έκλεισε τη σπουδαία καριέρα του, πήρε το πρωτάθλημα με την Paris Saint-Germain στη Γαλλία και κρέμασε τα παπούτσια του. Αν και άρχισε την καριέρα του σε πολύ χαμηλούς τόνους και χωρίς να δίνει δικαιώματα, η σχέση του με το μέλος των Spice Girls άλλαξε για πάντα τη ζωή του. Το ζευγάρι μονοπόλησε τα σκανδαλοθυρικά περιοδικά και το 99 ένωσαν τις ζωές τους με τα δεσμά του γάμου σε μια τελετή για την οποία μόνο για την υποδοχή υπήρχαν 437 υπάλληλοι. Ο πολυτελής βίος της Βικτόριας και του Ντέιβιντ με τα τέσσερα παιδιά τους σε πανάκριβες βίλες και εντυπωσιακά αμάξια τον έχρισαν διεθνές σεξ σύμπολ και στόχο των αμπανταχού παπαράτσι. Η μετακίνησή του στην Ισπανία για τη Ρεάλ Μαδρίτης και μετά στην Καλιφόρνια ανέβασε τη δημοτικότητά του σε πρωτόγνωρα επίπεδα για ποδοσφαιριστή. Από τη ΣΥΠΑ μέχρι την Κίνα αποτέλεσε το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο του αθλητισμού και αμύφθηκε γι' αυτό με τα ανάλογα συμβόλαια. Για χρόνια πρότευε στις λίστες με τους ποδοσφαιριστές με τις περισσότερες διαφημιστικές απολαβές. Οι αριθμοί είναι χαρακτηριστικοί. Η βίλα του στο Χέρτφορντσιρ, το διαβόητο Μπέκινγχαμ Παλάς, κόστησε 7,5 εκατομμύρια λίρες. Η έπαυλη δίπλα στο σπίτι του Τόμ Κρούζ της ΣΥΠΑ αγοράστηκε με 22 εκατομμύρια λίρες και η συνολική περιουσία του σήμερα υπολογίζεται σε 165 εκατομμύρια λίρες. Ο Μπέκαμ άρχισε την αθλητική πορεία του στις ακαδημίες της Τότεναμ. Στα 15 του πήρε μεταγραφή στην Brimsdown Rovers από όπου τον πήρε ο Άλεξ Φέργιουσον στη Manchester United το 91. Δόθηκε δανεικό σε μικρότερη ομάδα αλλά γρήγορα πήρε φανέλα βασικού. Το δεξί πόδι διαβήτης του Άγγλου Μέσου ζάλιζε τους συμπατριώτες του που έβλεπαν στο πρόσωπό του την αναγέννηση του Βρετανικού ποδοσφαίρου. Ο δεσμός και αργότερα ο γάμος με τη Βικτόρια Άνταμς προκάλεσε τριγμούς στη σχέση του με τον προπονητή του. Τα προβλήματα κορυφώθηκαν το 2003 όταν μετά την ήττα από την Arsenal στο κύπελο ο Φέργιουσον του πέταξε ένα παπούτσι και του έσκισε το φρύδι. Η απόφαση για διαζύγιο ήταν αναπόφευκτη. Επόμενος σταθμός του Ντέιβιντ η Ρεάλ Μαδρίτης με 35 εκατομμύρια ευρώ. Το 2007 μετακινήθηκε στο Los Angeles για λογαριασμό των Galaxy. Δόθηκε δανεικός για λίγους μήνες στην Ιταλική Μίλαν και το Μάρτιο του 2012, μετά από 5 χρόνια στη ΣΥΠΑ και 2 πρωταθλήματα, αποφάσισε να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του. Η Paris Saint-Germain του προσέφερε συμβόλαιο, οι αποδοχές του οποίου παραχωρήθηκαν σε ίδρυμα για παιδιά. Σε 718 αγώνες που έχει δώσει σε διασυλλογικό επίπεδο, ο Μπέκαμ έχει σημειώσει 129 γκολ και έχει κατακτήσει όλα τα τρόπαια σε Αγγλία, Ισπανία, ΗΠΑ και Γαλλία. Εκτός από πλουσιοπάροχα συμβόλαια όμως γνώριζε πολύ καλά να υπογράφει και επιταγές για φιλανθρωπικούς σκοπούς και τώρα αναμένεται να συνεχίσει τα καθήκοντά του ως πρεσβευτής διάφορων οργανισμών όπως της UNICEF. Μεγάλη προσωπικότητα. Ωραία. Λοιπόν, να σας πω λίγο ότι σήμερα Παρασκευή η εταιρεία Naxos είναι εδώ και μας έχει φέρει φανταστικά δώρα και φανταστικά κομμάτια να μας παρουσιάσει βέβαια, έτσι. Ένα από αυτά φοράω κι εγώ σήμερα. Πώς το βλέπετε το δικό μου? Δεν είναι πολύ ωραίο? Στραφταλίζε. Η αλήθεια είναι ότι προβληματίστηκα λίγο να βάλω, λέω, αυτά ή αυτά που δίνουμε και δώρο που επίσης...